Λοιπόν, ερχόμαστε στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο κύριος Νίκος Αμπατιέλος είναι εδώ, βουλευτής του ΚΚΕ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Να ξεκινήσουμε με τη χθεσινή σας ανακοίνωση, όπου κατηγορείτε την κυβέρνηση για εγκληματικές ευθύνες για τη φωτιά στην Αττική. Έτσι είναι. Από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με ευθύνη και με την άμεση συμμετοχή του, με τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ, μαζί με τους κατοίκους εκεί, μαζί με τους πυροσβέστες, για να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, να σωθεί ό,τι σώζεται. Όμως δεν γίνεται να σιωπούμε απέναντι σε μια πολιτική η οποία έχει κατακάψει κυριολεκτικά την Ελλάδα. Αξίζει το μόνο το συγκεκριμένο νούμερο ότι τα τελευταία 8 χρόνια στην Αττική έχει καεί το 37-40% των δασών της. Και το λέμε αυτό ιδιαίτερα για την Αττική, γιατί βεβαίως το πρώτο είναι να αποκατασταθούν 100% οι πληγέντες και να αποζημιωθούν. Αυτό που διεκδικούν δηλαδή και οι κάτοικοι, έχουν φτιάξει ομάδες πυρόπληκτων, επιτροπές αγώνα με αλληλεγγύη και στήριξη με τα εργατικά σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς της Αττικής. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι να διασωθεί το καμένο, να μην γίνει πεδίο κερδοφορίας και επενδυτικών σχεδίων και να αποκατασταθούν και οι υποδομές αλλά και τα δάση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στην Αττική. Εδώ κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας. Ναι. Σε αυτά τα 8 χρόνια αλλά και παλιότερα, αυτό που ζούμε είναι να αντιστοιχεί λιγότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο πρασίνου σε κάθε κάτοικο του λεκανοπεδίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αντιμετωπίζουμε, τι αντιμετωπίζει ο κόσμος εδώ, και δεν αφορά μόνο τους πληγέντες, αφορά όλους μας. Απέναντι σε μια πολιτική που αντιμετωπίζει τη γη ως εμπόρευμα, γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, και εκεί είναι εγκλωβισμένα όλα τα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης μαζί με την κυβέρνηση. Γι' αυτό όταν κυβερνάνε, όταν είναι περιφερειακή αρχή, όταν είναι δημοτικές αρχές, την ίδια πολιτική βλέπουμε να εφαρμόζουν με τα ίδια αποτελέσματα. Και αυτό είναι που πρέπει να αντιπαλέψει ο λαός. Επίσης, να οργανωθεί ο αγώνας, αυτό δηλαδή είναι η διεκδίκηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις αυτό, για να μην θεωρείται κόστος η προστασία του δασικού περιβάλλοντος, η προστασία της λαϊκής περιουσίας. Πρακτικά, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους, και υπάρχει και επιστημονικές μελέτες, οι οποίες έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Εμείς κάναμε και ερώτηση στη Βουλή τον Απρίλη, όχι τώρα, όχι μια εβδομάδα πριν. Τον Απρίλη, και κάθε χρόνο δηλαδή τοποθετούμε σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί κοιτάξτε, είναι σήμερα η σύσκεψη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσουμε για αυτό το κρίσιμο θέμα. Ναι. Την έλλειψη δηλαδή ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Και δεμένη η πρόληψη με την δασοπυρόσβεση και την ανάγκη κατάσβεσης της φωτιάς. Γιατί άμα ψάξουμε να δούμε πόσους δασολόγους έχουν προσληφθεί, τι τεράστιες ελλείψεις υπάρχουν στις δασολογικές υπηρεσίες, και τα βάλουμε μαζί με τα μεγάλα κενά στο πυροσβεστικό σώμα, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα ως κόστος. Έτσι το αντιμετωπίζουν, έτσι το αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι το υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί, με τραγικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Και δεν δίνει βάρος σε αυτό που οι επιστήμονες λένε. Εσείς εστιάζετε μόνο στο ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας και της προετοιμασίας που γίνεται γενικά, ή πάτε και στο κομμάτι της επιχειρησιακής ετοιμότητας επί του πεδίου, τη στιγμή της πυρκαγιάς? Εμείς αυτό που εστιάζουμε είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, που δυστυχώς με νόμους έχει διαραγεί, που είναι ότι αυτά συνδέονται επιστημονικά. Δεν μπορείς μόνο να είσαι στο ένα κομμάτι καλός ή ικανός και να αφήνεις το άλλο παρά έξω. Γι' αυτό το λόγο, το πρώτο και το κύριο ζήτημα είναι να μην συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, τι θα λέμε, ότι τα καλοκαίρια θα καιγόμαστε, ό,τι και να γίνει? Το κάναμε την πρόβλεψη για τη σημερινή σύσκεψη, γιατί έχουμε ακούσει τις δικαιολογίες. Γιατί τέτοιες είναι. Και όσο εξοργιστικό είναι να βλέπεις την Αττική να καίγεται και να φτάνει μέσα στον οικιστικό ιστό η φωτιά, άλλο τόσο εξοργιστικό είναι να ακούς και τις δικαιολογίες που λένε τα κυβερνητικά στελέχη, που μας προειδεάζουν για το τι θα ακούσουμε και σήμερα. Ζέστη, ξηρασία, άνεμη. Ναι. Χαιροπολία. Αυτά είναι ένας Αύγουστος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και όσο μιλάμε και σωστά μιλάμε για τις κλιματικές μεταβολές, δεν είναι δικαιολογίες για την κυβερνητική πολιτική. Είναι μεγαλύτερη ευθύνη όταν σε αυτές τις συνθήκες, αντί να παίρνονται περισσότερα μέτρα, βλέπουμε την κατάσταση να είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Και η αντιπαράθεση που γίνεται από τα άλλα κόμματα, που εστιάζουν είτε στο ένα είτε στο άλλο, εδώ ακούμε τώρα, εστιάζουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και πώς αξιοποιούνται τα χρήματα. Και οι δυο συμφωνούν με αυτό το μνημόνιο των μνημονίων που είναι. Γιατί για να δίνονται κάποια λίγα χρήματα που δεν κατευθύνονται προς τα εκεί, αυτό κρύβουνε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το να πηγαίνουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους σε συμφέροντα και σε αυτό που λένε πράσινη μετάβαση, που τελικά είναι μαύρη και άραχνη. Γκρίζα, όπως αποδεικνύεται στην πράξη. Δεν λένε για την ουσία του Ταμείου Ανάκαμψης, για όλα αυτά τα οποία φέρουν στο λαό, που είναι και η άλλη όψη της ακρίβειας, αυτών που βασανίζουν τον Έλληνα πολίτη, τους εργαζόμενους, λοιπόν. Είναι η άλλη όψη της φορολογίας. Ξέρετε, τώρα βγαίνει ένα στοιχείο ότι φέτος
400.000 μικροί έμποροι θα πληρώσουν 65% περισσότερο φόρο από όσο πλήρωσαν πέρσι ως αποτέλεσμα του απαράδεκτου νόμου για τους αυτοαπασχολούμενους, που από κάτω από την γενική κατακραυγή μεν πέρασε δε με την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Τι είναι αυτή, είναι λοιπόν, η πλουσή. Μα και οι ευαγγελίες δεν είναι. Θέλουμε και το σχόλιο σας σχετικά με την τοποθέτηση, λίγο σύντομα, σχετικά με την τοποθέτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά, για έναν αστυνομικό. Πώς το σχολιάζει το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, εμείς δεν παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τα social media ευρωβουλευτών, άλλων πολιτικών ή όπως κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τώρα, γιατί επειδή συμφωνούσαν σε όλα τα άλλα που λέμε, να σηκωθεί ο τόνος και ο καυγάς σε μια προσανατολιστική αντιπαράθεση που, όπως λέει ο λαός μας, εδώ ο κόσμος καίγεται και κυριολεκτικά και μεταφορικά με τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Mm-hmm. Οπότε, απ' τη μία έχει την ανάρτηση του ΣΥΡΙΖΑ τις ώρες των πυρκαγιών που λένε, πώς το έλεγε τότε εκείνες τις μέρες, ότι δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών, δεν είναι ώρα για να δούμε τις ελλείψεις. Είναι το αντίστοιχο της πανδημίας, θα λογαριαστούμε μετά και δεν λογαριάστηκαν επί της ουσίας ποτέ γιατί συμφωνούν σε αυτή την πολιτική. Σήμερα, για να ανεβάσουμε τα level της αντιπολίτευσης, γίνονται τέτοιες κινήσεις λοιπόν, και από τους μεν και από τους δε. Πραγματική αντιπολίτευση υπάρχει και εκεί που τους πονάει είναι όταν γίνεται στο δρόμο. Και το ΚΚΕ είναι πάντα εκεί μπροστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στον Sky.